Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, Πατακού, Παρών, Καταπάντατε, Υιόν, Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, Εθέ και σκήνωσε ρημή και καθάρισε εμάς από πάσης πείδος και σώσε τον Αγαθέτα και τους Αγαθάς ημών. Αμήν. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωση. Ο ουρανός και η γη θα περάσουν και θα φύγουν, γιατί έρχεται ώρα που σίγουρα θα κάνει όλα καινούρια. Καινή τη κτήση, καινούρια τη κτήση ολόκληρη. Όμως, σε αυτό το πέρασμα και το πάλιωμα της δημιουργίας της ηλικής, πέρα από αυτό, πάντα υπάρχει το κενό με α, γιώτα, το καινούριο. Εκείνο που δεν παλιώνει ποτέ. Και αυτός είναι ο ίδιος ο Κύριος και ο Λόγος Του. Ο Λόγος του Κυρίου είναι εκείνος που στηρίζει τα σύμπαντα. Και ο Λόγος του Κυρίου με κεφαλαία γράμματα, ο Λόγος του Πατέρα, είναι ο Παράδεισος. Μέσα στην Αγία Γραφή γενικά υπάρχει μία ξεκάθαρη ρίση, ένας ξεκάθαρος λόγος που λέγει ότι υπάρχουν πεινασμένοι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πεινασμένοι. Που πεινάνε για να ακούσουν Λόγο Θεού. Και υπάρχουν πεινασμένοι που δεν πεινάνε καθόλου, παρόλο ότι κατά τη δική τους άποψη, παρόλο ότι έχουν λοιμό και έχουν ανάγκη, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από τροφή. Μιλάμε για λοιμό, πείνα, που έχει ανάγκη να ικανοποιηθεί η πείνα. Όμως, επειδή είναι χαλασμένα τα αισθητήρια, δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να φάνε για να ζήσουμε. Και γι' αυτό είναι καταδικασμένοι στο δια της ασιτίας από μόνοι τους θάνατο. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Και λέω ότι μία κατηγορία ανθρώπων είναι αυτή σπέρα, που πεινάει αλλά λόγω ασθένειας είναι χαλασμένα τα αισθητήρια της πείνας. Και αυτοί οι καημένοι είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν. Υπάρχουν και άλλοι που πεινάνε και έχουν τα αισθητήρια της πείνας και ικανοποιούν την πείνα τους. Αυτοί είναι που λέγει ο Κύριος μας, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται.
Αυτοί έχουν την πείνα, τρώνε, έχουν δίψα, πίνουνε και αυτοί θα χορταστούν. Παρόλο ότι ο Δαβίδ λέγει, «Κύριε, ου χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξα σου». Εξηγήσουμε. Δεν θα αισθανθώ κορεσμό ποτέ όταν εγώ θα αντικρίζω τη δική σου δόξα. Γι' αυτό και λέει ότι ο Κύριος, ο Λόγος του Πατέρα, μας έδωσε, λέει, χάριν αντί χάριτος. Τη μία χάρη πάνω στην άλλη. Γιατί ο άνθρωπος, όταν χαριτώνεται, δεν χαριτώνεται άπαξ διαπαντός, αλλά, δηλαδή, μία χάρη την κουβαλάει μία για πάντα, αλλά συμπληρώνει η μία χάρη του Κυρίου μας την άλλη χάρη στη συνέχεια. Δεν έχει, δηλαδή, τέλος η χάρη του Κυρίου. Πολλαπλασιάζεται. Στην παραβολή του Ασώτου που ακούστηκε χθες, εκεί βλέπουμε ένα παιδί του Θεού, ένα από τα παιδιά του Θεού. Και μάλιστα λέει το νεότερο η παραβολή. Σίγουρα ήταν νεότερος. Δεν ήταν όμως νεότερος, ας το προσέξουμε, στην ηλικία. Η παραβολή μιλάει για νεότερο στην ηλικία, αλλά είναι παραβολή. Και μιλάει για νεότερο στο φρόνημα. Εδώ. Και για να καταλάβουμε την περίπτωση, αναφέρω το εξής. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, του παίρνει μέσα στο μυαλό τη δική του χάρη και τη δική του δόξα. Είναι ο γιος του πατέρα του, με τα χαρίσματα που του δίνει. Το πρώτο φυτώριο είναι η αρετή που του βάζει μέσα του. Αυτό είναι το πρώτο φρόνημα. Και όσο διατηρεί το πρώτο φρόνημα που του έσπηρε ο ίδιος ο Θεός, μένει στο σπίτι του πατέρα του. Όταν έρχεται εκείνος, που λέει ο Κύριος, όταν έρθει εκείνος, παραλείψετε αυτόν, θα τον παραλάβετε, λέει. Ναι, ο πονηρός. Τους παίρνει το δεύτερο φρόνημα, το νεότερο φρόνημα. Το παλιό φρόνημα είναι του Θεού, το αναλύω το και αιώνιο, εφόσον μένουμε μαζί του. Το δεύτερο φρόνημα είναι το φρόνημα της αμαρτίας, που το σπήρε ο πονηρός, όπως είπε ο Μιχάλης. Αυτό είναι δευτερογενές φρόνημα. Πρωτογενές είναι η αρετή. Αυτή που του έσπηρε ο Θεός. Εδώ λοιπόν, στη λέξη νεότερο Υιό θα νοήσουμε κάθε πλάσμα του Θεού, λογικό, που δέχτηκε τη δεύτερη σπορά, τη σπορά του διαβόλου. Και άπαξ και τη δέχτηκε, αυτομάτως οικειοποίησε την ουσία ή την περιουσία του πατέρα. Δώσμη, λέγει, την ουσία, δώσ' μου την περιουσία. Για να καταλάβουμε, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το εξής. Όλοι παίρνουν το ίδιο δώρο από το Θεό, όλοι οι άνθρωποι. Το ίδιο δώρο, και εξηγώ ποιο είναι το δώρο. Η μέρα και η νύχτα, τα χρόνια της ζωής. Όλοι δεν κάνουν την ίδια χρήση του δώρου. Άλλος, λέγει, χρησιμοποιεί
τη νύχτα και την ημέρα για έργα αγαθά, για προσευχή, για δοξολογία, για μετάνοια. Αυτός είναι που έχει και στέκει κοντά στον Πατέρα. Άλλος τη χρησιμοποιεί, λέει, σε έργα αμαρτίας, έργα πορνείας, έργα προεξίας, έργα φιλαργυρίας, έργα μίσους και φθόνου. Αμέσως και οι δύο περιπτώσεις μας μιλάνε ξεκάθαρα και λένε ότι όποιος χρησιμοποιεί επαγαθό το χρόνο της ζωής του είναι τέκνον Θεού, που γνωρίζει να χρησιμοποιεί το χρόνο όπως θέλει ο Θεός. Όποιος χρησιμοποιεί κακώς το χρόνο της ζωής του είναι τέκνον παιδί του πονηρού. Είχε πει ο Κύριος στους Ιουδαίους, «Σεις», λέει, «γεννήθηκατε από την αμαρτία». Σε κάποιο σημείο που τους σύλλεξε με λόγο δρυμή ο Κύριος Εβραίος. Άρα έχουμε, λόγο επαναλαμβάνω, κακής χρήσεως του δώρου της λογικής, χωρισμό της ανθρώπινης φύσης. Μία είναι ανθρώπινη φύση. Ένα το δημιούργημα, ο άνθρωπος. Λόγω κακής χρήσης του δώρου της λογικής, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Επειδή έτσι ο καθένας τοποθετεί τον εαυτό του και έτσι χρησιμοποιεί τον χρόνο της ζωής του. Δώσε μου, λέγει, το ανάλογο μέρος της περιουσίας που μου ανήκει. Ποιος τώρα έφερε το παιδί στον κόσμο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν το έφερε ο Πατέρας. Λογικά και φυσιολογικά δεν χρωστάει ευγνωμοσύνη στον Πατέρα το παιδί. Αυτό δεν είναι εκτός φύσεως, φυσικής τάξης. Να γυρίζει το παιδί και να λέει «θα μου δώσεις αυτό που μου ανήκει». Είναι ένα είδος επανάστασης του παιδιού στον Πατέρα. Να κάνουμε μία αναφορά στο σήμερα. Από τη στιγμή που οι γονείς έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους και έχουν χωριστεί από τον Πατέρα, τον Ουράνιο Πατέρα, τότε και το τέκνο τους θα στραφεί εναντίον του γονιού. Είναι φύση αδύνατον τη στιγμή που επαναστατεί ο γονιός κατά του Ουράνιου Πατέρα, να μη στραφεί το παιδί κατά του φυσικού Πατέρα επί της γης. Αυτό είναι κανόνας απαραβίαστος και απαράβατος. Ό,τι κάνεις, οπωσδήποτε θα το λάβεις. Και βλέπουμε τα παιδιά τη σύγχρονη νιώτη να στρέφεται εναντίον των γονέων. Όμως, λέγει, μη διαμαρτύρεσαι, γιατί στρέφεται το παιδί εναντίον σου, γιατί η ευθύνη πέφτει ακέραια επάνω σου, σε σένα που το γέννησες και το μεγάλωσες. Σε σένα που το γέννησες και το μεγάλωσες, στρέφεται, είναι η ευθύνη. Δεν θυμάμαι ποιον ρώτησα, αγιασμένο άνθρωπο, και μου είπε το εξής για αυτό το ξεστράτεμα της κοινωνίας που είναι παγγενιά, δηλαδή ολόκληρη η κοινωνία στο σύνολό της, εκτός από εξαιρέσεις, στραμμή εναντίον του Θεού. Και είπε το εξής: να κάνεις προσευχή, γιατί έχεις και εσύ την ευθύνη που η κοινωνία είναι έτσι.
Πρέπει δηλαδή να ψαγνόμαστε όλοι μας για τα κατάντια που έχει η σύγχρονη κοινωνία. Και διάβασα και τον πατέρα Παΐσιο σήμερα και μου έκανε εντύπωση για τα κατάντια του κόσμου και έλεγε «Μοιάζει, λέει, με χύτρα ταχύτητος η σημερινή κοινωνία, που είναι έτοιμη η βαλβίδα, λέει, να τυραχθεί». Πάρτε το βιβλίο, ένα από τα πέντε που έχει εκδοθεί του Παΐσιου, πρέπει να είναι το πρώτο. Στην αρχή, που λέει αυτό το πράγμα ακριβώς. Μοιάζει με χύτρα ταχύτητος που είναι έτοιμη να κάνει παμ και να σπάσει. Και να έχουμε και τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η κοινωνία χωρίς το Θεό. Ζητάει, λέγει τώρα λοιπόν, και ο πατέρας που είναι ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση, δεν του λέγει «Παιδί μου, πάρε αυτή την περιουσία να κρατήσω κι εγώ». Δεν κράτησε τίποτα. Έτσι λέει η παραβολή. Αλλά του την έδωσε όλη την περιουσία. Και την έδωσε γιατί δεν έχει ανάγκη ο Θεός από περιουσία. Ο Θεός είναι ανενδεής, χωρίς καμία ανάγκη απολύτως. Του τη δίνει την περιουσία λοιπόν και φεύγει μακριά, λέγει, από τον πατέρα του. Ένας νέος, και έχουμε πολλά παραδείγματα, δεν είναι, πολλά παραδείγματα, τι να πούμε για τα παιδάκια που τα βασανίζουν τα ναρκωτικά, τι να πούμε για τα παιδάκια που καθημερινά είναι στο ξενύχτη και οι γονείς ξενυχτάνε γιατί τα παιδιά γυρίζουν και ξενυχτάνε. Μακριά από τον πατέρα, μακριά τη στέγη του πατέρα έφυγε. Για να δείξει εκεί ο Κύριος μας ότι κοινωνίες που είναι μακριά από τον πατέρα τους είναι καταδικασμένες να καταστραφούν. Είναι καταδικασμένες να καταστραφούν. Τώρα ποιος την έχει κοινωθεί? Όλοι μας. Όλοι μας. Από ίδια. Τον πρώτο. Και αυτά τα ίδια. Δεν ξέρουν ότι είναι έγκλημα αυτό που κάνουν. Αυτό παίρνουν για παράδειγμα. Αυτό που βλέπουν από τον καθένα μας το μεγαλύτερο και σου λέει εσείς τι μας δείξατε, και έχουν δίκιο πάνω σε αυτό. Γιατί γεννήθηκαν για να πάρουν και όχι το καλό και όχι το κακό. Το καλό. Αυτή είναι. Ένα, δεύτερον, μια και το θίγεις το θέμα και πρέπει να προχωρήσω, πόσες φορές μιλήσαμε στο Θεό όχι για το παιδί μας αλλά για τα παιδιά του κόσμου. Για τα παιδιά του κόσμου, όχι το παιδί μας. Άμα θα ρωτήσουμε το γενικά τους πιστούς, αυτούς που εκκλησιάζουν τακτικά, «Κύριε, φύλαξέ μου τα παιδιά», σαν δηλαδή αποτέλεσμα της οργής, αλλά δεν είναι αυτό μόνο που πρέπει να ζητάμε από τον Θεό. Το ζητώ είναι, το Θεό ζητάμε για την κοινωνία ολόκληρη. Μου έκανε εντύπωση που άκουσα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά να λέει ο Κολοκοτρώνης δίδασκε τα παιδιά, λέει, στην Πνίκα στην Αθήνα και έλεγε «Θα ζητάμε το καλό των άλλων», λέει. Γιατί μέσα στο κοινό καλό είναι και το δικό μας καλό. Αυτή είναι κοινωνικότητα, αυτή είναι πολιτική, αυτή είναι συμπεριφορά. Γι' αυτό το κλείσανε στον άνθρωπο. Δεν έχει σημασία καθόλου. Έχει και πολύ. Να όμως πούμε δεν διδασκόμαστε σήμερα εμείς. Να απόφυσε παράδειγμα. Αλλιώς δεν άφηνε παράδειγμα. Θα ξέρουμε ότι οι καλοί είναι μονάδες, αντιστέκονται στο ρεύμα, σταυρώνονται. Τελείως. Τελείως. Πάει αυτό. Λοιπόν. Φεύγει λοιπόν ο νέος και πάει σε χώρα μακρινή και σκόρπισε, λέει, την ουσία αυτού, την περιουσία, ζών ασώτος. Έζησε, λέει, μετά πορνών, λέει η Αγία Γραφή. Είναι ένα ακριβές αντίγραφο όλων των κοινωνιών, αλλά και της σύγχρονης πολύ περισσότερο που έχει, πώς το λέει, και σήμερα το διάβασα στον πατέρα Παΐσιο, ξεχαρβαλωθεί.
Έτσι λέει ο Πέτρο Παΐσιος. Ανοίξτε λοιπόν το βιβλίο αυτό. Πρώτη, δεύτερη σελίδα, διαβάστε. Έχει ξεχαρβαλωθεί η κοινωνία. Ξεχαρβάλωμα σημαίνει, άντε δεν μπορείτε να συμμαζέψουμε τίποτα. Και ακόμα λέει δεν έχει φτάσει στο ακραίο σημείο ο Πέτρο Παΐσιος. Έτσι λέει μέσα. Λοιπόν, αυτό το ξεχαρβάλωμα όμως είναι γενικό. Από την κεφαλή μέχρι τα πόδια. Από τις αρχές μιας πολιτείας μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Από τους πνευματικούς αρχηγούς μέχρι και τον τελευταίο πιστό. Είναι γενικό το ξεχαρβάλωμα. Μέσα σε αυτό ξεχωρίζουν ορισμένοι, ελάχιστοι, που θυσιάζουν τον εαυτό τους για τον Θεό. Ελάχιστοι, παραλαμβάνω, θυσιάζουν τον εαυτό τους για τον Θεό. Εκεί λοιπόν μας λέγει ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άσωτος Υιός, πείνασε και πείνασε λιμό απόλυ με είπε, λιμό, αυτός ο λιμός γράφεται με γιώτα, που σημαίνει πείνα που δεν έχει όρια, πάει πεθαίνω, το καταλάβαινε όμως. Και με όμικρον γιώτα τι σημαίνει? Είναι η αρρώστια που κολλάει εύκολα. Είναι με όμικρον γιώτα, η αρρώστια που κολλάει εύκολα, μεταδίδεται, όπως είναι το πουλερικό των πτηνών. Στα πτηνά μεταδίδεται. Λοιπόν, λοιμός. Όμως την κατάλαβε, λέει, την πείνα του. Την αισθάνθηκε σε όλο το πλάτος της και το βάθος της. Σου λέει, εδώ τάει, λύσαξα. Όπως και διάβασε στον πατέρα Παΐσιο, ότι λύσαξε ο διάβολος την εποχή αυτή που ζούμε εμείς, θέλει να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Διαβάστε, είναι πολύ ζωντανή εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας. Λύσαξε, λέει, που γράφει ο Παΐσιος με τέτοια γλώσσα όμορφη και καθαρή, που στέκεσαι και λες, τι μεγαλείο έχει αυτό το απλό που λέει ο Παΐσιος. Λοιπόν, και η κοινωνία μέσα σε αυτό το λύσαγμα του διαβόλου έχει πια παραδοθεί κυριολεκτικά στο διάβολο, στο σύνολό της, και την κάνει όπως θέλει. Και το θέμα είναι ότι ο άσωτος, επαναλαμβάνω, κατάλαβε ότι πείναγε. Ενώ η σύγχρονη γενιά πεινάει αλλά δεν το καταλαβαίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι αρρωστημένη και δεν χαμπαρίζει ότι αυτό το ένα που της λείπει και το πεινάει η ψυχή είναι ο Θεός. Το ζητάει η ψυχή, δεν το χαμπαρίζει όμως ο σύγχρονος άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα, όταν απουσιάζει ο Θεός, τα πάντα γίνονται. Δεν υπάρχει πέντες. Θα πάνε και αυτοί, λοιπόν, οι Αδάμ, καρούπια, θα συνέλθουν. Λοιπόν, σωστά, θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε και αυτό. Γιατί τα έχουν όλα, λες τώρα, αυτό, λες, συμφωνούμε. Εκεί φταίμε. Ποιος τα έδωσε. Εκεί φταίμε εμείς. Ναι, αυτό είναι, εκεί. Άρα φταίμε. Έτσι, άρα φταίμε. Λοιπόν, έζησε, λέει, με πορνοβοσκούς, με αρχιτελώνες, αυτός ο άσωτος Υιός, έζησε και με τι άλλο, τρία πράγματα, και με αρχιπλεονέκτες μαζί, ο άσωτος Υιός. Και πολλούς κόλακες. Δεν είχε κόλακες αυτός, όταν είχε χρήματα μπορεί να είχε. Να, μπράβο. Όταν είχε χρήματα μπορεί να είχε. Γιατί δίπλα στο χρήμα είναι και η κολακία, ναι, και στο αξίωμα, ναι, στα δύο αυτά. Ναι. Λοιπόν, όταν όμως, λέει, θέλω να προσέξουμε αυτό, να δούμε την ουσία της παραβολής, η οποία είναι μία απεικόνηση της ζωής του καθενός μας. Γιατί λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, όποιος διαβάζει μια ευχή που είναι τα προσευητάρια μέσα του Αγίου Εφραίμου του Σύρου, λέει, είμαι, ένα σωρό είμαι κακίας για τον εαυτό του. Άρα είναι και άσωτος. Άσωτος ζωή βέβαια στην πράξη, αλλά στη θεωρία δεχόταν και ήταν Άγιος στην ουσία. Από εκεί πέρα τι πρέπει να είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν ο άσωτος υπόθηκε προηγουμένως η πείνα, τον οδήγησε στη πόλη εκείνη που έζησε με πολίτες άναρχους, χωρίς να έχουν κανένα σεβασμό στους νόμους και στις αρχές. Και βέβαια λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι ήταν οι δαίμονες οι πολίτες της πολιτείας εκείνης.
και κανένας άλλος, ήταν οι δαίμονες. Όταν όμως λέγει κατάλαβε για τα καλά ότι από κάτω ανοίγει ο λάκκος για να μπει μέσα, τότε λέγει τι κάνω εγώ εδώ, ας το προσέξουμε αυτό γιατί έχει κάποια σημασία, τι κάνω εγώ εδώ, πόση μίσθη, πόση μισθωτή στο σπίτι του πατέρα μου είναι καλοντυμένοι και καλοτρώνε και εγώ λέει εδώ λοιμώ απόλυμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ότι θα εννοήσουμε εδώ ως μίσθιους, ως μισθωτούς, πρώτον τους αγγέλους που είναι δίπλα στο Θεό και τρέφονται από τη δόξα του Θεού. Δεύτερον τους δικαίους, όλους εκείνους που έζησαν ζωή αρετής πέρα για πέρα επί της γης και ανακηρύχθηκαν από τον Κύριο δίκαιοι. Και αυτοί πληρώνονται από τον Ουράνιο Πατέρα. Σκέφτεται λοιπόν εδώ ο άστος και λέει, ο οποιοσδήποτε άστος, αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η μισθωτή, εγώ τι κάνω εδώ, εξόριστος, μέσα στην ταλαιπωρία και στη δυστυχία, να γυρίσω στο σπίτι του Πατέρα μου. Από εκεί που ξέπεσα. Τώρα εδώ είμαι μαζί με τους πολίτες της πολιτείας εκείνης που με έριξαν στην ασωτεία και εγώ τη δέχτηκα. Δεν μας έριξε ο ασφόρος στην ασωτεία αυτός. Δεν είναι άρχον και κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου. Ποιος είναι. Αυτός λοιπόν με τη δική μας συνένεση, αφού είπαμε σε αφήνουμε και φεύγουμε, αμέσως μας αγκάλιασαν οι πολίτες της πολιτείας εκείνης. Δηλαδή οι δαίμονες. Και ζούμε τώρα εξόριστοι εδώ. Στην εξορία, όπως κοινά λέγεται, του Αδάμ. Έτσι είσαι ο Αδάμ εξόριστος. Λοιπόν, ζητάει λοιπόν, ήρθε ο Κύριος ο ίδιος ήρθε για να επιστρέψει το απολωλός πίσω, να γυρίσει πίσω στο σπίτι του πατέρα. Και κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση ο Αγίος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει ότι οι άγγελοι του Θεού, οι άγγελοι του Θεού προσπάθησαν να μπουν στο μυστήριο εκείνο του ερχομού του Κυρίου στη γη για να αισθανθούν εκείνο που αισθάνθηκε ο σωσμένος άνθρωπος από τη χάρη του Θεού και δεν μπόρεσαν. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να νιώσουν το μεγαλείο εκείνου του ερχομού του Κυρίου μας στη γη για τη δική μας σωτηρία και επιστροφή στον ουρανό και δεν μπόρεσαν να το κατανοήσουν. Και άγγελοι λέει παρακύψε ειδήν, έσκυψαν για να δουν και δεν μπόρεσαν και ούτε δεν είδησαν και δεν μπόρεσαν. Ακόμη και ο Κύριος ο ίδιος λέει, ο Κύριος ο ίδιος το λέει, ότι και ο Αβραάμ επεθύμησε ειδήν την ημέρα την εμή. Και ο Αβραάμ είχε την επιθυμία να δει την ημέρα τη δική μου, της γεννήσεώς μου. Αυτά, επαναλαμβάνω, του Κυρίου λόγια είναι. Είχε την επιθυμία τη μεγάλη ήδη. Ποια ημέρα, αυτή που είδαμε εμείς. Και όλα αυτά για τη χαρά εκείνου που είχε φύγει για να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Για να γυρίσει στο σπίτι του πατέρα του. Πεινασμένος ο άσωτος Υιός, ο άνθρωπος ο αποστάτης, ο επαναστάτης και τρισάθλιος, αποφασίζει, αφού κατάλαβε ότι είναι σε κατάντια, αποφασίζει να γυρίσει. Να πάω, λέει, στο σπίτι του πατέρα μου. Και λέει η γραφή ότι πήγε στο σπίτι του πατέρα του με του πολλάς ημέρας. Πρώτα λέει πήγε και μετά από λίγο χρόνο. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, λέω εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι στην αμαρτία, τι κάνω εδώ, τι κατάντια είναι αυτή που έχω, πού βρίσκομαι ο ταλέπορος, μπρος να γυρίσω στο σπίτι του πατέρα μου. Με το μυαλό μου είμαι στο σπίτι του πατέρα μου, αλλά με το εσωτερικό μου κόσμο ακόμα δεν έχω τακτοποιήσει.
πρέπει να προηγηθεί τακτοποίηση του εσωτερικού μου κόσμου και μετά να πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο πατέρας λέει στεκότανε με την αγκαλιά ανοιχτή. Εδώ είναι η φιλανθρωπία του Θεού για όλο τον κόσμο, πέρα για πέρα. Φιλανθρωπία του Θεού για κάθε ένα που επιστρέφει. Γιατί για κάθε ένα που επιστρέφει, λέει, ο ουρανός ολόκληρος χαίρεται. Καλά γίνεται εν ουρανό επί γη αμαρτωλού μετανοούντι. Στον ουρανό γίνεται καλά, από ποιος, τους αγγέλους. Εδώ λοιπόν ο άσωτος έχει παρτρεφώσει να γυρίσει. Πριν από αυτόν η φιλανθρωπία του Θεού έχει εργαστεί, αφού λέει τον περίμενε με ανοιχτή αγκαλιά, για βία το σπίτι και τον περίμενε ο πατέρας του. Δηλαδή ο Θεός μας περιμένει. Αυτό σημαίνει ότι η φιλανθρωπία του Θεού δεν θα πάψει ποτέ, μα ποτέ να μας περιμένει κάθε στιγμή της ζωής μας όταν εμείς βρισκόμαστε μακριά και όταν αμαρτάνουμε. Πάντα προϋπάρχει το έλεος και η φιλανθρωπία του Θεού. Και αυτό η Εκκλησία μας λέει και ελέησόν με, ελέησόν με ο Θεός. Το έλεος, τη φιλανθρωπία του ζητάμε. Για να πάμε κοντά Του, να κατάλαβουμε τη χάρη Του, τη δόξα Του και όλα, και όλα αυτά. Ο άσωτος λοιπόν πήρε την απόφαση, τον περίμενε η φιλανθρωπία του Θεού, το κάνει έργο και πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα του. Αλλά απ' έξω τον συναντάει ο πατέρας, τον συναντάει από μέσα. Εδώ βλέπουμε το εξής σκηνικό. Τον παίρνει ο πατέρας και τον παραδίδει στο προσωπικό που είχε. Πάρτε τον, βάντε του τη στολή την πρώτη, βάτε του δαχτυλιδάκι, βάτε του παπούτσια στα πόδια, σφάξτε το μοσχάρι, το συντευτό. Φορέστε του τη στολή την πρώτη. Αν πάρουμε σαν εικόνα να το δούμε εκείνο, θα δούμε έναν άνθρωπο γεμάτο λέρα, σαν σκηνικό μιας κοινωνίας, ενός ασώτου, εντελώς ασώτου. Που εμείς το λέμε, θα λέγαμε και ξεπεσμένο άνθρωπο που δεν έχει, που δεν είχε που να μείνει, που είχε να πληθεί χρόνια και χρόνια, θα λέγαμε. Έναν λεπρωμένο εντελώς, λοιπόν, πάρτε τον, του λέει. Καθαρίστε τον και βάντε του τη στολή την πρώτη, να μην είναι δεύτερη, να είναι πρώτη. Και σίγουρα εδώ είναι η λέρα που κουβαλάει ο καθένας μας και δια της μετανοίας παίρνει τη συγγνώμη και φοράει τη στολή του βαπτίσματος. Αφού περάσει, επαναλαμβάνω, από τη μετάνοια της εξομολογήσεως. Εκεί φοράει πάλι τη στολή την πρώτη που είχε φορέσει στο βάπτισμα. Αυτή είναι η στολή η πρώτη. Βάτε του, λέει, δαχτυλίδι στο χέρι, να δείξει τον αραβώνα που έκανε με το Άγιο Πνεύμα πάλι. Τον αραβωνιάζει πάλι με το Άγιο Πνεύμα που είχε όταν βαπτίστηκε και το έχασε στη συνέχεια όταν αμάρτησε. Και γιατί στο χέρι, δαχτυλίδι βέβαια στο χέρι μπαίνει, αλλά για να δείξει ότι έχει πάρει την απόφαση ο άσωτος με τη βοήθεια του πατέρα του πια και με τη χάρη, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να εργαστεί πνευματικά. Τα χέρια τα έχουμε για να εργαζόμαστε, δεν τα έχουμε. Λοιπόν, φορέστε το δαχτυλιδάκι που σημαίνει εγώ το βοηθάω και από εδώ και πέρα πρακτικά θα εργαστεί τις εντολές μου. Τότε μόνο είναι παιδί μου αφού εργάζεται. Αφού δεν εργάζεται δεν χρειάζεται να ονομάζει και παιδί μου. Πριν δεν ήταν παιδί μου, τώρα και τότε ήταν παιδί μου, αλλά δεν εργαζόταν τις εντολές μου. Τώρα βάζω το δαχτυλιδάκι για να εργάζεται. Και ακόμη, φορέστε του σανδάλια, παπούτσια, και εκείνα να είναι καλά. Ξέρετε πόση ο Θεός αγάπη μας έχει. Τα διάβασα κι εγώ. Τεράστια αγάπη. Μας βοηθάει λοιπόν εδώ, λέει, σας δίνω τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί από μόνοι μας ούτε να κουνήσουμε μία τρίχα δεν μπορούμε από το κεφάλι μας. Εμείς προϋποθέτει η περίπτωση να του πούμε Κύριε σε θέλουμε, τη θέλησή μας, την πρόθεσή μας την καλή, και ο Κύριος με τη χάρη του μας χαριτώνει και εμείς κάνουμε τα έργα του.
Δεν γίνεται αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Θεού δια της χάριτος και ανθρώπου δια της προθέσεως της καλής. Του βάζει λοιπόν, για το λέω και το πράγμα, και του βάζει λέει και παπούτσια από κάτω. Σας δίνω την δύναμη, λέει ο Κύριος. Διαβάζουμε την Αγία Γραφή, τώρα την καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τέτοια δύναμη του πατίνε επάνω όφεων και σκορπίων, ώστε να πατάτε πάνω σε κάθε φίδι και σκορπιό και να μηδενίζετε τη δύναμη του εχθρού. Κάθε φίδι και σκορπιό, και εννοεί εδώ κάθε πειρασμική δύναμη. Και με τη δύναμη, λέει, που εγώ σας δίνω και τη φρουρά που σας βάζω γύρω, εννοεί αγίους, εννοεί αγγέλους στα υποδήματα από κάτω, είναι ασφάλεια και η φρουρά που βάζει, αγγέλους μας δίνει, αγίους προστάτες, ώστε εμείς με αυτή τη βοήθεια και τη φρουρά να μπορούμε, χωρίς να έχουμε φόβο από εκείνο που μας κάποια στιγμή μας έριξε, να μας ξαναρίξει πάλι στον ίδιο κόσμο της αμαρτίας, στον ίδιο κόσμο της αμαρτίας. Επαναλαμβάνω, για να μας μείνει, στολή πρώτη είναι η μετά την αμαρτία επιστροφή, μετάνοια που γίνεται, που οδηγεί τον άνθρωπο στην εξομολόγηση και εκείνος ταπεινά λέει «Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου». Αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα. Τα λέει ουρανό, λέει ο Γιος Γρηγόριος. Και λέει και σε σένα και στον ουρανό. Εννοεί σε σένα μεν, αλλά και ό,τι υπάρχει μέσα στον ουρανό, στους αγγέλους. Αυτή είναι του Κυρίου η μόνιμη απαρχής πολίτες του ουρανού. Λοιπόν και σε αυτούς αμάρτησα. Και ο Κύριος απαντάει, σου βάζω τα υποδήματα, σου δίνω τους αγγέλους για να σε φυλάνε. Και δώστε του λέει πια, αφού τώρα έγινε πολίτης μου, ξέρουμε όλοι, το μόσχο το σιτευτό, το πιο καλό που έχουμε μας χάρη, δικό του. Να μην υπάρχει δεύτερο μας χάρη. Σίγουρα όλοι το κατανοούμε, ότι μόσχος σιτευτός είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος. Που οδηγήθηκε, λέει, στη θυσία, εκούσια και έχισε το αίμα του και μας έδωσε και το σώμα του και το αίμα του για να πάρουμε σαν τέκνα της βασιλείας του ουρανίου πατέρα. Σαν τέκνα της βασιλείας του ουρανίου πατέρα. Αυτή είναι η μία φάση του μετανοημένου ασώτου που βρήκε στοργή και φιλανθρωπία και αγάπη από τον πατέρα όταν επέστρεψε, που τον περίμενε πάντοτε σαν πατέρας. Η άλλη περίπτωση του άλλου γιου που ήταν καλό παιδί, έτσι λέει, ήτανε καλό παιδί, πατέρα, λέει στον άλλο, όταν έμαθε ο μεγάλος γιος, εδώ βλέπω ότι στο παιδί που ήτανε, που πήρε την περιουσία και έφυγε και έζησε άσωτα, τα θυσίασες όλα, στη γλώσσα δική μας, τα θυσίασες όλα, σε μένα που εγώ δεν σου άλλαξα κουβέντα, που σε ακούω και όπου μου λες πηγαίνω, δε σου παραβίασα εντολή, το λέει μέσα, δεν υθέτησα καμία εντολή σου, δεν έσφαξες, λέει, ένα κατσίκι, όχι ένα αρνί, ένα κατσίκι να φάω. Ναι, λοιπόν, οτιδήποτε, σε αυτόν εδώ τα κατατρέχεις θυσία όλα. Ε, παιδί μου, του λέει, εσύ πάντοτε ήσουν μαζί μου. Και τα δικά μου πράγματα, ό,τι έχω δικά σου είναι. Αλλά, αυτός εδώ, σας παρακαλώ, δεν είναι για... Αυτός εδώ έφυγε και ήταν και χαμένος και πεθαμένος. Λέει, απολωλός είναι και ευρέθη, έτσι, και νεκρός και ανέζησε. Και πεθαμένος και ξαναζωντάνεψε. Ε, δεν πρέπει να κάνουμε χαρά για αυτή την περίπτωση. Για να εννοήσουμε, να δούμε, να μεταφέρουμε σε εμάς εδώ κοντά, πόσες φορές
Γιατί εδώ, στην ουσία, ο Κύριος αναφέρεται, και ας το προσέξουμε, στους Εβραίους τα καλά παιδιά της τότε εποχής. Δεν λέγανε εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ, και αισθανόντουσαν μία έτσι ιδιαίτερη απόλαυση, δεν λέγανε παιδιά του Αβραάμ. Και μόνο εμείς λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Και βέβαια τον αληθινό Θεό. Και επομένως, τα νέα παιδιά που είμαστε εμείς, που μας δέχτηκε ο Θεός, ο Πατέρας μας, τα καινούρια παιδιά που ζούσαμε στην ιδωλατρία, είμαστε οι αποστάτες, μιλάμε για τους προγόνους μας, που ζούσαμε μέσα στην ιδωλατρία. Που λέει ο Κύριος, θα πορευθώ στα έθνη, στους ιδωλάτρες, και θα τα προσκαλέσω. Και εκείνα θα με δοξάσουν. Το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει και το τροπάρισμα της εβδομάδας. Καλέσω μου τα έθνη και εκείνα με δοξάσουν. Θα καλέσω, λέει, τους ιδωλάτρες και εκείνοι θα με δοξάσουν. Και πράγματι, δισεκατομμύρια μαρτύρων από πού ήρθαν, τους Εβραίους? Από τους ιδωλάτρες που έγιναν χριστιανοί. Δισεκατομμύρια μαρτύρων. Ξέρετε ότι πετάμε σε χώμα που είναι ματωμένο από αίματα μαρτύρων? Επειδή δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι αυτός είναι ο κόσμος. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Όλη η Μικρά Ασία είναι γεμάτη από αίματα. Και λέει ένας μεγάλος ιστορικός Άγιος της Εκκλησίας μας, λέει ότι και κοίμινται μεγάλα στοιχεία. Δηλαδή, κάτω από τα χώματα της γης κοιμώνται στοιχεία ουράνια. Επειδή εμείς δεν χαμαρίζουμε, σημαίνει ότι αυτή η γη που πατάμε δεν είναι γη αγιασμένη? Όπου και να κάνουμε, μάρτυρες υπάρχουν. Μάρτυρες υπάρχουν. Λοιπόν, οι δύο γη, ο ένας είναι οι Εβραίοι που τον σταύρωσαν και δεν τον αποδέχτηκαν, τα καλά παιδιά, τα παιδιά του Αβραάμ, όπως λέγανε, και οι άλλοι είναι αυτοί που δέχτηκαν την πρόσκληση και θυσιάστηκαν για τον Κύριο. Και αυτοί φάγανε το μόσχο το συντευτό. Φάγανε το μόσχο το συντευτό. Λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος, γράφω, διαβάζω λίγο για να δούμε. Μισό λεπτό, συγχωρέστε με. 20. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο νεότερος Υιός, αφού απέπεσε από την υιοθεσία και ξέπεσε από την ιερή πατρίδα και έπεσε σε δεινά και σε πείνα, αντιλαμβάνεται τη θλιβερή κατάστασή του και ταπεινώνεται και μετανοεί λέγοντας, θα σηκωθώ να υπάγω και να γονατίσω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα. Καλώς λοιπόν λέγαμε ότι πατέρας είναι ο Θεός και το λέει αμάρτησα σε σένα, ναι, και στον ουρανό. Ποιος είναι πατέρας? Ο Θεός, ουρανός είναι οι άγγελοι. Ακόμη, σχολιάζω πάλι αυτά που, ξανά αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Γι' αυτό ο πατέρας των εκτιμών, χαμηλώνοντας, τον προϋπάντησε, τον αγκάλιασε και τον κατεφύγησε. Παρήγγειλε στους δούλους του, δηλαδή στους ιερείς, να τον ενδύσουν την πρώτη στολή. Δηλαδή, την υιοθεσία την οποία πρωτήτερα είχε φορέσει δια του Αγίου Βαπτίσματος. Και να του βάλουν δαχτυλίδι στο χέρι, δηλαδή το πρακτικό μέρος, να εργαστεί τις εντολές του Θεού, το πρακτικό μέρος της ψυχής που δρώνεται με το χέρι,
να τοποθετεί τους φραγίδα θεωρητικής αρετής, ως αραβόνα της μελλοντικής κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει το δαχτυλίδι. Σου βάζω το δαχτυλίδι, σε αραβωνιάζω με την κληρονομιά που σε περιμένει να πάρεις. Τη μέρος ανήφη που είσαι να πάρεις. Μέρος ανήφη είναι ο Χριστός. Τώρα σε αραβωνιάζω, εκεί θα τον υφευθείς στην άλλη ζωή. Δεν είναι άσχετη η παραβολή των 10 παρθένων που εκεί οι ψυχές συμβολίζονται με τις παρθένες που μπήκαν μέσα στον νυμφώνα που ήταν ο Κύριος, αφού τον είχαν εμβανιαστεί από εδώ πέρα και εκεί τον υφευτήκανε πια σαν υφείο τους και οι άλλες αποκλείστηκαν έξω. Είναι ο Υιός που κλείστηκε από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και υποδήματα στα πόδια, δηλαδή θεϊκή φρουρά και ασφάλεια που θα τον ενδυναμώνει να πατεί επάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, όπως λέει ο Κύριος. Έπειτα παραγγέλει να φέρουν και να σφάξουν ένα σιδευτό μόσχο και να παραθέσουν τραπέζι. Πρέπει να καταλαβαίνουμε, εμείς καταδικάσουμε τον αμαρτωλό. Θέλουμε ένα πολύ αμαρτωλό να καταδικάσουμε. Και λέμε, πάρ' τον από τη μέση, Κύριε. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση που διάβασα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη για τον Κάιν. Αυτός ήθελε ευθύς εξ αρχής που αντελήφθη το αμαρτημά του, αλλά ζήτησε από τον Θεό να μην το σκοτώσει κανείς. Όχι να το σκοτώσουν, δεν με σκοτώσουν, να το σκοτώσουν. Είπε, όχι, θα παραμείνεις στη ζωή, θα πληρώσεις 7 φορές το αμάρτημα που έκανες. Και στη συνέχεια τον άφησε να ζήσει. Εμείς τα λέγαμε, πάρ' τον από τη μέση, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι εγκληματίας του Χριστού είδους. Το λέμε όλοι μας. Και τι γίνεται, να που από τον Κάιν γεννήθηκε ο Ενόχ. Αυτός που τον έχει ο Θεός, απόγονος του Κάιν είναι. Κρυμμένο μαζί με τον Φιτηλία. Είναι άνθρωπος του Θεού. Θα είχε γεννηθεί ο Ενόχ άμα είχε φύγει από τη μέση ο Κάιν αυτής εξ αρχής. Όχι. Καθόλου. Και κάτι ακόμη. Μιλάμε για την περίπτωση που καταδικάζουμε τον κάθε άσωτο. Δεν καταδικάζεται ο άσωτος. Είναι παιδί του Θεού. Προσευχή χρειάζεται για να διορθωθεί. Λοιπόν, εδώ τώρα και να δούμε και το άλλο. Ο Απόστολος Κάρπος, στην Κρήτη κάτω έζησε, είχε μια διεστραμμένη φυσιογνωμία. Άθεο. Που διέστρεφε τους πιστούς ανθρώπους της εποχής του. Πάρτονε, Κύριε, του λέει. Δήλωσε ότι κάνει κακό μες στην εκκλησία. Οπότε βλέπει, το ξαναπεί, σταυρωμένο τον Κύριο κατά γης, με απλωμένο το χέρι στο σταυρό, και να του λέει, χτύπαμε, σταύρωσέ με, ξανασταύρωσέ με. Κάθε φορά που ζητάς να τιμωρηθεί ένας αμαρτωλός, τύπου, σαν εκείνο που εσύ έχεις τώρα, με ξανασταυρώνεις, του λέει. Και θέλω αυτό να το δούμε τώρα εδώ. Λέγει το εξής. Λέει ότι ό,τι δεν δίδει ούτε ένα κατσίκι στους δικαίους όταν τους ζητούν, δηλαδή ούτε ένα αμαρτωλό, εδώ λέει, υποτίθεται εμείς είμαστε δίκαιοι και ζητάμε τιμωρία του αμαρτωλού. Ο αμαρτωλός είναι το κατσίκι. Το κατσίκι εδώ στην παραβολή είναι αμαρτωλός. Και του λέμε, πάρ' τον, Κύριε, κάνε μας τη χάρη να φύγει από τη μέση. Είναι σαν του λέμε, δώσε μου ένα κατσίκι στο μεγαλύτερο γιο. Δηλαδή, αυτός τι σου έκανε, στάβαγε όλα. Εδώ, βγάλε τον από το σπίτι από μέσα, τι τον δες σπίτι μέσα, το μολυσμένο, το βρωμιάρι, τον άσωτο κλπ. Αυτό είναι το νόημα της παραβολής. Ο μεν μεγαλύτερος Υιός, το καλό παιδί ζητάει την τιμωρία του γιου, του αδερφού του. Ο πατέρας λέει, κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε. Είναι αδερφός σου γι' αυτός. Έτσι, ας το προσέξουμε λίγο. Και καίγεται ο ουρανός, φλέγεται ο ουρανός να γυρίσει πίσω, ολόκληρος. Για να γυρίσει ο αμαρτωλός πίσω. Που εμείς δεν καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχουμε τα αισθητήρια της ψυχής μας εντάξει για να μπορούμε να καταλάβουμε το μεγάλο αυτό βάθος και πλάτος της επιστροφής ενός αμαρτωλού που καταδικάζουμε εύκολα. Λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ. Γίνεται σε εμάς ολοκάθαρο και από άλλα πολλά και ιδιαίτερως από την οπτασία ή ιδεοπτασία.
του Ιερού και Μακαρίου Κάρπου. Απόστολος ήταν αυτός, είπα, διότι αυτός όχι μόνο δεν εισακούστηκε όταν καταράστηκε μερικούς πονηρούς άνδρες και έλεγε ότι δεν είναι δίκαιο να ζουν άνδρες άθεοι που διαστρέφουν τους ίσιους δρόμους του Κυρίου, αλλά εδοκίμασε και τη Θεία Αγανάκτηση και άκουσε φρικώδεις λόγους που οδηγούσαν στην επίγνωση της ανυπότου και πάνω από το νου θείας ανοχής, και έπειθαν όχι μόνο να μην καταράτε τον Άγιο Κύριο, τον έπεισε η οργή του Θεού κατά ένα τρόπο, ότι από εδώ και στο εξής θα ξέρεις ότι δεν θα καταράσει τον πολύ αμαρτωλό και θα λες τον πάρα από τη μέση, αλλά τι, αλλά και να εύχεται υπέρ αυτών που ζουν στην πονηρία, διότι ο Θεός παρέχει σε εκείνους ακόμη προθεσμία μετανοίας. Προθεσμία μετανοίας. Να το έχουμε υπόψη μας. Θέλουμε να γιάσουμε. Μόνο να είστε γιάσουμε. Όταν κάνουμε προσευχή για εκείνο που για μας είναι αδιόρθωτος. Δεν γνωρίζουμε μήπως γίνει καλύτερος από εμάς και μας ξεπεράσει. Πόσα τέτοια παραδείγματα δεν έχουμε. Τι θα μπορούσε να πούν για την Ιωσήμαρα την Αιγυπτία που ήταν 40 χρόνια μέσα στην πορνεία, αν την βλέπαμε μπροστά στα μάτια μας σήμερα. Πόσα δεν θα λέγαμε που έγινε η Αγία υπόδειγμα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μήπως δεν θα λέγαμε πολλά για τον Απόστολο Παύλο που έπαιρνε τους χριστιανούς, τους οδηγούς στο μαρτύριο. Η Αγία Φωτεινή δεν ήταν δαχτυλοδεικτούμενη στην εποχή της. Κάθε Αγία Φωτεινή όλων των εποχών. Αυτό απαντάει ο Κύριος και λέει: τούτο κλείστο. Κάνε μόνο προσευχή για να επιστρέψει ο αμαρτωλός. Αυτό το χρέος έχεις για τον κάθε αμαρτωλό. Όχι να τον δείχνεις και να τον καταράσει. Απαγορεύεται. Και τότε καλά πάει το δέντρο, γιατί κάνε παράπονο. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι για αντίλογο, τόση ώρα θα πρέπει να καταλάβει το νόημα. Κατάλαβα εγώ τότε. Την πονάμε και την αγαπάμε. Όχι καλά πάει, είναι ωραία. Και έχουμε χρέο να κάνουμε εκεί. Μα τώρα αφού έχουμε χρέο να κάνουμε εκεί. Σα έχω πει άλλη φορά, ο Γέρο Παΐσιος, όταν βλέπαμε εμεί τι τηλεοράσει, εφημερίδε, αυτού στην Πιάθρα που πεινάγανε, ναι, και τον είχε επισκεφθεί, μου λέει: ρε παιδί, κάνε λέει, και λίγο προσευχή για αυτού για να στείλει ο Θεός τροφή να φάνε. Εγώ δεν το έπιανα. Εκείνο το έπιανα όμω, γιατί το ζούσε. Δεν είναι έτσι να λέμε τότε καλά κάνει και πεινάει εκείνο, γιατί εγώ να φάω και δεν το καταλαβαίνω. Να που τα ψυγεία γεμάτα τώρα και βλέπεις τι γίνεται. Αυτά προσνουθεσία, παρακαλώ πολύ. Ο καθένας μας αναλογίζεται το μέγεθος της ευθύνης του και από εκεί και πέρα, σαν τον άσωτο ιό λοιπόν, που τα ακούγουν τα πτώματα και τα πετάμε, ήμαρκο στον ουρανό και το ποιός. Αυτό λέει η παραγωγή. Αυτό λέει η παραγωγή. Αντί να λέμε έτσι και έτσι, έτσι. Η παραγωγή τα λέει καλά για όλο τον κόσμο. Δεν τα λέει όχι, για τους μέσα και για τους δε, όχι. Συμφωνώ σε αυτά που λες, αλλά προσοχή. Κάτι από αυτά που ακούμε εδώ μέσα και που είναι τροφή ουράνια πέρα για πέρα, δεν είναι τροφή ανθρώπινη. Πρέπει λίγο από αυτή τη τροφή να τη βάζουμε σαν μάνα ουράνιο μέσα μας και να λέμε ένα Κύριε ελέησον για όλο τον κόσμο. Κύριε, τον κόσμο ελέησε. Τελείωσε. Περνούσε ένας από τα Αγιονόρος, θα το πω για να το καταλάβουμε καλά κι αυτό. Νύχτα. Πώς περνούσε νύχτα, άκουγε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τον κόσμο. Και στη συνέχεια διαλογίστηκε και σκέφτηκε αυτός, φαίνεται το άκουσε ή το διάβασε, να αυτός κυβερνάει τον κόσμο, που προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Αληθινά κυβερνάει τον κόσμο, όχι ψεύτικα. Λοιπόν, εμείς ως άνθρωποι χριστιανοί έχουμε βαθιά επίγνωση σαν τον άσωτο που λέει ελθόν εις εαυτόν. Μπήκε καλά μέσα ο άσωτος στον εαυτό του, αναγνώρισε ποιος ήταν και ποιος είναι, γυρίζει τα μάτια του ψηλά επάνω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και να φωνάξουμε ένα Κύριε ελέησον εμάς και τον κόσμο όλο. Αλλιώς
Κοινωνία δεν μπορεί να διδαχθεί όταν λέμε αυτή είναι η κοινωνία μόνο. Χρειάζεται και η δική μας συμμετοχή και τις προσευχές. Αμήν. Μπορείτε να πείτε. Η κοινωνία, κύριε Κώστα, πρέπει να το δουν όλοι το κύριο Δέσο. Για να πάει σωστά η δουλειά. Μπορώ να απαντήσω να δέρω και δώστε απάντηση. Για δώσε απάντηση, Μιχάλης. Η παραβολή του Ασόντου όταν έρχεται η μέρα εκείνη, όπως ήταν η περασμένη Κυριακή, όλοι μας πιανόμαστε ένοχοι και λέμε όλοι μας με ένα στόμα σήμερα γιορτάζουμε. Τι σημαίνει? Ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Λοιπόν, ο Άσωτος, ναι, πήρε την περιουσία του πατέρα και την εδαπάνησε. Επειδή το έχω διαβάσει Κώστα σε ένα πατερικό βιβλίο και εγώ, λέει ποια περιουσία, αυτή τη χάρη που ο Θεός δίνει σε μας από το βάπτισμα και μετά, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας και πετάμε και, και να με, είμαστε μέσα στη γη σε κάποιο παράδεισο, σε κάποιο παράδεισο, δηλαδή γευόμαστε τον παράδεισο πρόωρα. Λοιπόν, αυτή την περιουσία, την επουράνια, αυτό το θησαυρό, τον πήρε και τον εδαπάνησε ασκόπος και τον έχασε. Και όταν τον έχασε, επειδή είπε λοιμό, μεγαλύτερος είναι ο λοιμός από λόγο Θεού παρά από λαμμένο φαγητό. Γιατί λέει ο Κύριος, δεν χρειάζεται, λέει, τις πέτρες να τις κάνουμε, λέει, ψωμί. Μεγαλύτερη δύναμη έχει ο λόγος. Για να ζήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, άραγε πάνω εκεί μένω ότι οι περισσότεροι δαπανούμε την περιουσία που έχουμε βαπτιστεί και πρέπει να έρθουμε εις τον εαυτό μας για να καταλάβουμε το μεγάλο λάθος που κάνουμε. Και σαν το μεγάλο αδερφό λέω τούτο, να χαιρόμαστε όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και λέμε μπήκε κάποιος που τάχα μου να με, δεν είναι καλό, με τη δική μας χρήση. Η εκκλησία δεν είναι δικιά μας, είναι η αγκαλιά του Χριστού. Και πρέπει μέσα εκεί να πούμε Κύριε επίσκεψέ τονε, γιατί ήρθε σε σένανε και ζητάει το έλεος. Άραγε αυτό που είπες εσύ, οι χριστιανοί πρέπει να ξεκινάνε το έλεος των άλλων και μετά το δικό τους για να μπορεί να πιαστεί. Γιατί ο άσωτος της παραβολής κάπου είχε ένα στίγμα. Κάπου είχε ένα στίγμα. Τώρα το τι να με έγινε, αν πήρε χάρη αυτό, δεν το ξέρουμε, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει τι ανακατεύεσαι στο δικό μου χώρο, εσύ τα έχεις όλα. Τι σε νοιάζει εσένα, ναι, αν τον αδερφό σου που να με είχε πεθάνει και ήταν νεκρός και εγώ τον πήρα και τον ανέστησα, ή πρέπει να χαίρεσαι. Έτσι και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε για την πρόοδο των άλλων. Τότε είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Τότε είμαστε πολύ πραγματικά παιδιά του κάτι Θεού. Κάτι να πω πάνω σε αυτό που είπες. Ο άσωτος πήρε τη χάρη, είπαμε. Και το λέει ο Κύριος. Ξανατοντήσανε, ξανατουβάλανε δαχτυλίδι, του βάλανε παπούτσια, του δώσανε φαγητό, κοινόησε δηλαδή, πήρε τη χάρη του Θεού. Δεν μείνε χωρίς χάρη του Θεού. Και μπήκε στον παράδεισο, αφού τον πήρε στην αγκαλιά και τον έβαλε μέσα ο ίδιος ο Θεός. Δεν γίνεται, γι' αυτό λέμε άσωτος μετανοημένος. Μετανοημένος. Ενώ και μετανόητη άσωτο. Ας το πούμε εκεί. Άλλος κανείς δεν έκανε να δώσουμε το χώρο και αλλού. Άλλος, θα πεις τίποτα εσύ, τίποτα. Με τη χάρη του Θεού να πάω. Και η αμετανόητη είναι το μεγάλο ποσοστό. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος
Τον άλλον ημών των επιούσεων, δώσ' εμείς σήμερα, και άφησε εμείς τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους χρέους ημών, και μη εισενέλθεις ημάς εις αυτό, αλλά λύσεις ημάς εις αυτό. Διευχών των Αγίων και Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς. Και την άλλη δευτέρα πάλι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας, γεια σας, Βασιλέγγι. Το καλό.